παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη θα δοθεί αύριο σε κυκλοφορία το νέο οδικό τμήμα από την Αγία Βαρβάρα προς Μοίρες και Μεσαρά του κάθετου οδικού άξονα μήκους 16 χιλιόμετρων. Ο νέος οδικός άξονας περιλαμβάνει 3 σειραγγές και 2 στέγαστρα, καθώς και 5 κυλαδογέφυρες. Δυνατά χαμόγελα, ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός. Θα έρθει ο Σπίρτζης εδώ, θα γενιάσει τον δρόμο, θα τον υποδεχτούμε. Επιτέλους το χωριό μας ξεμπερδεύει η Αγία Βαρβάρα από την ταλαιπωρία αυτή. Οι οδηγοί εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Ό,τι καλύτερο. Χρόνια το περιμέναμε. Πώς και πώς. Θα έχει πολλά προβλήματα, γιατί είναι από κακό σημείο, πιστεύω. Και στο μέλλον πιστεύω θα έχει προβλήματα. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες και στο νέο κυκλικό κόμβο στην είσοδο του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας, από όπου θα γίνεται η κίνηση των οχημάτων από το Ηράκλειο προς Μεσαρά. Με το επίμαχο έργο, το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα, η χρονοαπόσταση θα μειωθεί κατά 15 λεπτά και η απόσταση κατά 5 χιλιόμετρα περίπου. Η κίνηση από Μοίρες προς Ηράκλειο θα γίνεται μέσω του ισόπεδου κόμβου στην περιοχή Καστελίου Μυρών. Καλό είναι, για την ώρα είναι καλό. Δεν ξέρω αν άμα βρέξει θα γίνει, αλλά για την ώρα καλό. Ο σχετικό άξονα έχει ολοκληρωθεί. Απλά θέλει τι παρακάμψει ακόμα. Ολοκληρώθηκε. Όταν. Εγώ όταν το δω και περάσω, θα συμφωνήσω μαζί σα. Μετά τον είδε φτιαγμένο στο δρόμο. Γιατί εγώ δεν τον είδα. Από εκεί από την Καμάρα να πάει σε πέρα είναι φτιαγμένο. Αύριο θα βγει ο Σπίρτζη, θα τον παραδώσει. Εντάξει, νωρί είναι ακόμα, δεν έχει τελειώσει, είπαμε. Σα είπατε σε τυπώ σα. Πολύ καλές, για όλους πιστεύω. Είναι πάρα πολύ θετικές. Τότε με γιάμες με χαρά μας. Ζήτω λοιπόν ο Τσίπρας που μας το έφτιαξε. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, οι ανισόπεδοι κόμβοι Γιάργερης και Πανασού δεν θα λειτουργήσουν προσωρινά. Πάντως η κίνηση μέσα στις σειραγές και στις γέφυρες θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, χωρίς προσπεράσεις και με αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας.